σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Crete Valley, ενός προγράμματος ευρωπαϊκού Horizon μεγάλου, εξετάζουμε τις δυνατότητες της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορες μορφές, σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, προς όφελος κυρίως των πολιτών. Και εξετάζουμε πώς μπορεί να παραχθεί ενέργεια για να αποδοθεί άμεσα στους πολίτες σε μορφές που δεν είναι μόνο οι συνηθισμένες, οι γνωστές ΑΠΕ, αλλά αναπτύσσεται κοιλάδα υδρογόνου, για παράδειγμα, που είναι μια καινούργια τεχνολογία, και πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στον Αθερινόλακο. Πώς μπορεί να, δεύτερον, να παραχθεί ενέργεια από βιομάζα και να δοθεί στους πολίτες για τηλεθέρμανση ή ψήξη. Είναι τεχνικές και τεχνολογίες που εξετάζει το πρόγραμμα για να δώσει άμεση ωφέλεια στους πολίτες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιεί το πρόγραμμα. Είναι η πρώτη κοιλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται στην Κρήτη με χρηματοδότηση εγκεκριμένη 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δοκιμάσει το συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιά και το κάνει αυτό στην Κρήτη. Θα έχουμε την ευκαιρία 4 εφαρμογών σε 4 περιοχές. Στην Νάρβη, στο Αρκαλοκόρι, στο Οροπέδιο και στον Αθερινόλακο. Σε κάθε περιοχή θα δοκιμάσουμε συνδυασμό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σκοπό να παρέχουμε ενέργεια σε νοικοκυριά, δωρεάν ενέργεια, πράσινη ενέργεια στους πολίτες στα πλαίσια της ενεργειακής δημοκρατίας και της ενεργειακής μετάβασης στο νησί μας. Από αυτό το έργο αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Προπάντων βέβαια αποδεικνύεται ο ρόλος των περιφερειών στην ενεργειακή μετάβαση, διότι οι περιφέρειες γνωρίζουν τα τοπικά θέματα καλύτερα από τον καθένα.